Λοιπόν, Αντώνιε, εσύ τι ντύθηκες? Cowboys. Αυτός τι είναι, Cowboys? Σαν τον Ορέστη Μακρύ, είσαι σε ελληνική ταινία. Να κάνω το μεθυσμένο. Ναι. Αυτό είναι. Cowboys δεν είσαι, θα τρίζουν τα κόκκαλα του John Wayne. Ας τα ανατρίζουν. Πάντως Cowboys δεν είσαι. Αποτυχημένος Cowboys μπορεί. Πώς αποκαλείται στην Κύπρο η κρεατοφαγία κατά τη διάρκεια των απόκρεων? Πασάρω γιατί είναι μεσιούς. Μιχαλή. Σαρκοφαγία. Τι ήταν προηγουμένως το Τρακασόλ προτού μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο στη Μαρίνα της Λεμεσού? Αν δεν το ξέρεις, πασάρεις. Πασάρω. Έλα, Μιχάλη. Τι ήταν? Το Τρακασόλ προτού μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο στη Μαρίνα Λεμεσού. Μάλιστα, ακούω. Ούτε έναν κέρμα δεν έχετε κερδίσει σε αυτό. Μπαρ. Μπαρ το ναυάγιο. Ο Νίκος δεν ενδιαφέρονταν για αυτά που έλεγε. Σε βλέπει από εκεί. Δεν ξέρω γιατί, δεν του άρεσε μάλλον. Νίκο. Είμαστε λίγο μαγκοκλίαροι. Ναι, πάντα το έχουμε αυτό. Ναι. Έχουμε εσύ, το στέλνο, ναι. Εσύ είσαι λακωνικός. Σχεδόν ναι. Α, τι να σε κάνουμε στην τηλεόραση? Αφού πρέπει να μιλούμε στην τηλεόραση. Να μιλούμε. Πώς θα περάσει η ώρα? Να μιλούμε. Πώς τα άκουσες αυτά που είπε ο Γρηγόρης? Ενδιαφέροντα. Ναι, αλλά κοίταζες από εκεί. Ήδη εκτός ζώνης μου. Α, πες μου για τη ζώνη σου. Εγώ είμαι μηχανοδηγός, χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανούς, σταθερούς κινητούς. Δεν σε στέλνουν εσένα στην Κορέα να τους μάθεις πώς να ανυψώνουν τους ανυψωτικούς γερανούς? Να το ράζει, πάει. Γιατί πόσο είσαι? Πόσο φαίνομαι? 63. Βάλε. 66. Ο Γρηγόρης είναι 64. Για ποιο μίξι. Δύο χρόνια. Είμαστε και έκαμε την ίδια δουλειά, έχουμε κουραστεί τα ίδια. Αφού σου λέει όλη μέρα μες στα αεροπλάνα, είναι κούραση του τι? Δεν έχω γόνατα πλέον. Γιατί γονατίζεις? Όχι, ανεβαίνεις πάνω στους γερανούς ψηλά, είναι τόσα χρόνια κάθετα μέσα στους γερανούς. Ναι, αλλά είσαι εδώ, δεν ταξιδεύεις, είσαι εδώ, δεν ταξιδεύεις. Ναι, είμαι εδώ. Έχω κάνει ταξίδια αρκετά. Ναι. Έχω. Γρηγόρη, να το παίρνεις μαζί σου. Μα πρέπει να μιλά. Στη δουλειά μας. Ναι, πρέπει να μιλά, γιατί λακωνικός είμαι. Αν έχει να εκπαιδεύσεις ή να μιλήσεις σε συνέδριο από πρωί μέχρι νύχτα, πρέπει να μιλάς. Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Ένα του τα βάλω πιο συγκεκριμένα. Ναι. Κοντολογεί και αν θέλουν να σε καταλάβουν, αν θέλουν να μην καταλάβουν. Σωστό. Αν θέλουν επεξηγήσεις, να έρχονται να σου κάνουν ιδιαίτερα, να πιάνουν κάτι παραπάνω. Πώς αποκαλείται παλαιότερα η ΜΕΑ, η γυναίκα που επαγγελματικά βοηθά τις γυναίκες να γεννήσουν? Νίκο. Μαμού. Πες μου το πιο εξευγενισμένα. Σωστό είσαι, αλλά. Μαμού στην Κύπρο. Ναι. Για πού άλλο εννοείται? Ρε παιδί μου, πιο... Ξεγεννούσαν τις έγκυες γυναίκες. Ναι. Εντάξει, θα το... Η ΜΕΑ. Μαμή. Α, okay. Εντάξει, στην Κύπρο. Ωραία. Εντάξει. Ποιος και αρχιερέως τραγουδιστής ήταν συμμαθητής με τη μητέρα του στο νυχτερινό λύκειο, η οποία δεν το είχε προηγουμένως τελειώσει? Και αρχιερέως. Ναι. Ρουάς. Σωστό! Λοιπόν, εγώ θα πήγαινα στο επιδείο, γιατί μόνο αυτό σε σώζει. Γίνεται να μου πεις μια πιο εύκολη να με πω το Ρουβά και να πω Καζαντζίδης. Αφού τον βρήκες το Ρουβά. Ξέρω ότι το βρήκα. Είσαι φαν του Ρουβά. Γιατί δεν μένεις Λευκωσία? Έμενα, αλλά εντάξει, έχουν βγει πάρα πολύ πάνω τα ενοικία. Ναι. Δεν βγαίνουμε οικονομικά. Η βενζίνη συμφέρει? Άμα είναι μερικές φορές την εβδομάδα, συμφέρει. Mm-hmm. Να σου πω τι συμφέρει. Μία σχέση με μία που έχει σπίτι στη Λευκωσία. Πολύ ωραία ιδέα, αλλά... Άντε, Γιώργο. Να μας φάσει, είμαστε κρατημένοι. Είσαι κρατημένος? Είμαι κρατημένος. Μα από τα τώρα. Ναι. Πες τα μου όλα. Πότε κρατήθηκες? Εντάξει, είμαι σε σχέση εδώ και 5 χρόνια. Από τα 20. Ναι. Σωστά, όταν ήμουν φοιτητής. Εντάξει, 20 ήσουν μωρό, ανώριμο και τα λοιπά τώρα. Εντάξει, εγιουτίσαμε. Εγιουτίσατε? Ναι. Μάλιστα. Και μένετε μαζί? Όχι ακόμα, αλλά τώρα τον επόμενο καιρό υπολογίζουμε να μείνουμε μαζί. Όχι, πες της, δεν με βολεύει. Πρέπει να πάρει σπίτι στη Λευκωσία, πες της. Τι κάνει, με τι ασχολείται? Σε... Τι? Σε ιατρικά, πιάνει γέμα, αναλύσεις κτλ. Πιάνει γέμα!
Πίνεις σου για το δικό σου το γεύμα? Κάποτε ναι. Πώς λέγεται η σωτήρια για τις γυναίκες εξέταση και το κατεξοχήν εργαλείο ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού? Έλα, Παναγιώτη. Θες παπ. Του μαστού είπαμε.